pod.gr. Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις. Θέλαμε να ενημερώσουμε το επιστημονικό κοινό της πόλης για έναν ιό που δεν είχαμε ποτέ δει μέχρι τότε. Ταυτόχρονα στο εργαστήριο κάτι γινόταν. Αυτό που γινόταν ήταν ότι ανιχνεύσαμε το πρώτο θετικό κρούσμα. Θυμάμαι το πρώτο καλοκαίρι μας ερχόταν από τον Προμαχώνα περίπου 4.000 δείγματα τη μέρα. Θυμάμαι πολλά βράδια που ξημερωνόμασταν στο εργαστήριο. Φεύγαμε 3 και 4 ώρα το βράδυ. Πολλές φορές μας κλειδώνανε μέσα κατά λάθος οι φύλακες και δεν μπορούσαμε να βγούμε τα βράδια. Βάλαμε πραγματικά τα γυαλιά σε μεγάλα εργαστήρια της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εμείς οι εκπαιδευτές της Ευρώπης. Το ξέρατε ότι η Ελλάδα είναι επί της ουσίας το κέντρο εκπαίδευσης για όλη την Ευρώπη για τον κορονοϊό? Αν δεν το ξέρετε, εμείς όμως το μάθαμε, το αλλιεύσαμε και έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα μία πολύ ωραία προσωπικότητα. Είναι καθηγήτρια ιατρικής μικροβιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Γενική Γραμματέας της Εταιρείας Ιατρικής Βιοπαθολογίας Βορείου Ελλάδος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας και πολλά 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 άλλα. Έχουμε τη χαρά κοντά μας να έχουμε την κυρία Γεωργία Γκιούλα. Γεια σας! Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάρα πολλούς τίτλους έχετε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε στο εργαστήριο και είμαστε κάτω από τα μικροσκόπια και μέσα σε όλους τους μικροοργανισμούς και όλους τους ιούς, νομίζω αυτοί οι τίτλοι πηγαίνουν λίγο πίσω. Πηγαίνουν πίσω, όμως είστε και γυναίκα και μπράβο σας. Και να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό πριν πούμε ότι η Ελλάδα έχει βάλει τα γυαλιά σε όλη την Ευρώπη για τον κορονοϊό. Φυσικά, ό,τι θέλετε. Πώς τα καταφέρατε? Νομίζω ότι καταρχήν είναι η πολύ μεγάλη αγάπη για τη δουλειά μου. Όποιος αγαπάει αυτό που κάνει, και νομίζω ότι ακούγεται και λίγο κλισέ, αλλά τελικά αυτή είναι και η ουσία, όπως και αν ακούγεται. Όταν κάποιος πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει, νομίζω ότι πολλές φορές ξεχνιέται στο πεδίο της δουλειάς του και έτσι πηγαίνει μπροστά. Εγώ από τα 18 πέρασα στην ιατρική, η ιατρική Θεσσαλονίκη, ήταν κάτι που το αγαπούσα πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι το εργαστήριο, αν και στην αρχή πρέπει να σας πω ότι το είχα αποκλείσει σαν μελλοντικό επάγγελμα, το εργαστήριο με τον καιρό με κέρδισε. Γιατί ξέρετε, έχει μια μαγεία το εργαστήριο. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα βλέπετε εσείς. Μπορούμε και ανακαλύπτουμε μικροοργανισμούς, ανιχνεύουμε τα παθογόνα, τα μικρόβια, τους ιούς, τον κορονοϊό προκειμένου. Και πραγματικά αυτό δίνει μια μαγεία σε όλους όσους εργαζόμαστε σε αυτά τα κλειστά πολλές φορές έτσι, δωμάτια σκοτεινά που απ' έξω δεν έχουν καμία έκλη και λάμψη όπως ίσως έχουν άλλα επαγγέλματα. Και σε ένα τέτοιο κλειστό δωμάτιο, εσείς μαζί με μια συνάδελφό σας είστε η πρώτη που βρήκε το πρώτο δείγμα κορονοϊού στη χώρα. Αυτό είναι αλήθεια, αξέχαστη μέρα. Πρέπει να πω ότι είναι μια μέρα που πραγματικά δεν θα τη ξεχάσουμε εμείς. Μαζί με δύο συνεργάτες μας, θέλω να πω και τα ονόματά τους, είναι η καθηγήτρια κυρία Παπά και η αναπληρώτρια καθηγήτρια κυρία Εξιντάρη. Μια μέρα που πρέπει να σας πω, είχαμε διοργανώσει τότε στο εργαστήριο ένα σεμινάριο, γιατί θέλαμε να ενημερώσουμε το επιστημονικό κοινό της πόλης για έναν ιό που δεν είχαμε ποτέ δει μέχρι τότε. Και πραγματικά, ενώ βρισκόταν στο Δήμο ο κύριος Μεταλίδης και Προεδρείο ήμουνα εγώ, ταυτόχρονα στο εργαστήριο κάτι γινόταν. Αυτό το οποίο γινόταν ήταν ότι ανιχνεύσαμε το πρώτο θετικό κρούσμα, μια μέρα που σας είπα πραγματικά ξέχαστη, γιατί από εκεί και πέρα άλλαξαν πολλά. Άλλαξε η ζωή μας, πρέπει να σας πω. Η ζωή μου έχει αλλάξει πραγματικά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, αλλά σίγουρα δεν είναι ίδια, όπως βέβαια και όλων των ανθρώπων παγκοσμίως. Αλλά ήταν πραγματικά μια μέρα που έχει χαρακτήσει τη μνήμη μας και θα μείνει για πάντα εκεί. Και βέβαια και όλη η περίοδος που ζήσαμε. Αυτό που θέλω να σας πω ότι η περίοδος που ήταν αρκετά δύσκολη ήταν η περίοδος πριν ανιχνεύσουμε το πρώτο θετικό κρούσμα. Και αυτό γιατί ψάχναμε κάτι αόρατο. Ψάχναμε στα εργαστήρια, στα κέντρα αναφοράς, ήταν 3 εκείνη την περίοδο στη χώρα μας, έναν ιό που δεν είχαμε δει ποτέ. Έπρεπε να στήσουμε μεθόδους που δεν τις γνωρίζαμε. Έπρεπε να είμαστε σίγουροι για αυτό το οποίο κάναμε. Και πραγματικά η περίοδος εκείνη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ψάχνοντας στα τυφλά, στο άγνωστο, για κάτι βέβαια μετά με το οποίο συμβιώνουμε δυστυχώς μέχρι και σήμερα.
Θέλω να μας μεταφέρετε εκεί, σε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο, που είστε μαζί με τις δύο συναδέλφους σας. Πώς ήταν η πρώτη επαφή με τον κορονοϊό? Θα πρέπει να σας πω ότι όταν βλέπει κάποιος ένα θετικό δείγμα στο εργαστήριο, στον υπολογιστή, ουσιαστικά πρώτα έχει προηγηθεί η όλη διεργασία της εξέτασης, της μοριακής εξέτασης, δεν είναι κάτι φαντασμαγορικό. Αυτό το οποίο ουσιαστικά βλέπει είναι μια καμπύλη να ανεβαίνει και η καμπύλη αυτή ουσιαστικά αναγνωρίζει, είναι το σήμα που μας λέει ότι αυτό εδώ το δείγμα είναι θετικό, ότι υπάρχει μέσο κορονοϊός. Έτσι λοιπόν πραγματικά όταν είδαμε για πρώτη φορά μετά από αρκετά δείγματα αυτή την καμπύλη να ανεβαίνει, ήταν κάτι που στην αρχή δεν το πιστεύαμε. Στη συνέχεια ξαναβάλαμε το δείγμα γιατί πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτό το οποίο βλέπαμε. Το επαναλάβαμε και με δεύτερη μέθοδο και ήταν, θα έλεγα, αν μπορώ να το πω, ένας περίεργος ενθουσιασμός. Ενθουσιασμός βέβαια γιατί ξεκινούσε κάτι, όχι βέβαια με χαρά, γιατί περιμέναμε όλοι το πρώτο θετικό περιστατικό να έρθει στη χώρα μας, ήταν στη γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, το βλέπαμε να έρχεται. Αλλά θα έλεγα και ένα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης από εδώ και πέρα, γιατί όπως σας είπα, τα τρία εργαστήρια για ένα μεγάλο διάστημα δεχτήκανε και δεχτήκαμε τη συντριπτική πλειοψηφία των δειγμάτων της χώρας και η πίεση ήταν πραγματικά σε πολλούς τομείς. Δεν ήταν μόνο οι ατελείωτες ώρες δουλειάς. Να σας πω ότι πολλές φορές έβγαμε 4 ώρα το βράδυ από το εργαστήριο και γυρνούσαμε στις 7 το πρωί. Αλλά ήταν και η πίεση από πολλούς τομείς, ψυχολογική, πολιτική, πολλές φορές και από εσάς τους δημοσιογράφους που δεχόμασταν πολλά τηλέφωνα για να πούμε τα αποτελέσματα κάποιων δειγμάτων. Και όπως πολλές φορές λέμε με τους συναδέλφους μας ότι σίγουρα χαίρομαι πάρα πολύ που βρέθηκα εκεί, χαίρομαι πάρα πολύ που βρέθηκα στην πρώτη γραμμή. Δεν ξέρω όμως αν θα ήθελα να το ξαναζήσω αυτό. Κυρία Γκιούλα, πριν πάμε στο ότι έχουμε βάλει τα γυαλιά στην Ευρώπη, σε όλους όσοι αμφισβητούν τα του κορονοϊού μέσα από τη δική σας εμπειρία, τι θα τους λέγατε? Νομίζω πλέον ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που αμφισβητούν τα του κορονοϊού. Η επιστήμη δεν δέχεται αμφισβητήσεις. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι που δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το πεδίο, έχουμε μάθει να πιστεύουμε μόνο ό,τι βλέπουμε. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, είναι κάτι χειροπιαστό, είναι κάτι το οποίο το έχουμε βιώσει. Έχουμε δει ανθρώπους γύρω μας να χάνονται, να υποφέρουν. Άρα λοιπόν πλέον νομίζω ότι ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής σούπερ φαντασίας πλέον το κομμάτι αυτό και θέλω να πιστεύω ότι μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει 2,5 χρόνια πλέον είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν το θέμα αυτό, αμφισβητούν καταρχήν την ύπαρξη του ίδιου του ιού αυτού. Αυτά τα σενάρια νομίζω πλέον είναι επιστημονικής φαντασίας και δεν έχουν καμία βάση. Και βέβαια νομίζω πλέον ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ακόμα και η αμφισβήτηση που έχει να κάνει με τα εμβόλια, με τη θεραπεία, με την ίδια την αξία ή όχι πολλές φορές των συναδέρφων μου, είναι πλέον ελάχιστη και από εξαιρετικά μικρό ποσοστό στην ανθρώπινη μας. Και τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω. Πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα να εκπαιδεύει όλη την Ευρώπη για τον COVID? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Κέντρου Αναφοράς Χρήπης και Κορονοϊού Βόρειου Ελλάδος, του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία η οποία δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλω να πω ότι το εργαστήριό μας είναι κέντρο εκπαίδευσης εδώ και 4 χρόνια για τον ιό της γρήπης. Ήδη είχαμε εκπαιδεύσει έναν αρκετά σημαντικό αριθμό συναδέλφων μας. Θα πρέπει να τονίσω ότι είναι συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Μιλάμε για επιστήμονες, ειδικούς επιστήμονες από κέντρα αναφοράς γρήπης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία. Και νομίζω ότι αυτή η επιτυχία του εργαστηρίου μας έχει ουσιαστικά 2 πυλώνες. Από τη μία μεριά και κυρίως όσον αφορά τον κορονοϊό είναι πλέον η πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία που έχουμε μετά από πολλές εκατοντάδες χιλιάδες δείγματα που έχουμε εξετάσει πάνω στο θέμα της διάγνωσης και της ανίχνευσης παραλλαγών, μεταλλάξεων και νέων στελεχών του ιού, του κορονοϊού. Και από την άλλη μεριά έχει να κάνει με το κομμάτι της εκπαίδευσης. Γιατί ξέρετε, μπορεί να είμαι πάρα πολύ καλή στη δουλειά μου και σε αυτό που κάνω οποιοδήποτε από εμάς, αλλά να μπορέσει να το μεταδώσει αυτό και να το μεταδώσει σωστά, να εκπαιδεύσει κάποιους πάνω σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς το οποίο ασχολείται ο καθένας μας, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η επιτυχία μας είχε να κάνει και με αυτό το κομμάτι. Το γεγονός ότι το εργαστήριο βρίσκεται μέσα στην ιατρική σχολή, έχουμε πολύ μεγάλη μακροχρόνια εμπειρία διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν όταν αυτά τα δύο συνδυάστηκαν, βάλαμε πραγματικά τα γυαλιά σε μεγάλα εργαστήρια της Ευρώπης, πρέπει να σας πω, και αισθανόμαστε πολύ πολύ περήφανοι γι' αυτό. Είναι και αυτό κάτι που έρχεται να προσθεθεί στο γεγονός ότι πράγματι οι Έλληνες επιστήμονες είναι πολύ μεγάλα μυαλά. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο δικό μου τομέα, στο τομέα της μικροβιολογίας, της βιοπαθολογίας, ακούμε συνεχώς για Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι διαπρέπουν, και ίσως θα πρέπει εδώ να ευλογήσω λίγο και τα γένια μου, γιατί σαν καθηγήτρια εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να πω ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης που παίρνουν οι Έλληνες φοιτητές της ιατρικής είναι εξαιρετικά υψηλό, και το ίδιο γνωρίζω ότι ισχύει και σε άλλα πανεπιστήμια όπως είναι των Αθηνών και στις υπόλοιπες ιατρικές σχολές της χώρας μας. Πραγματικά τα παιδιά που φοιτούν στις ιατρικές σχολές της χώρας μας είναι σε πολύ πολύ εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι και λίγο η Ελλάδα στην ουσία να κλείνει κενά που υπάρχουν στην Ευρώπη? Ναι, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Πραγματικά ήταν, θα το ξαναπώ, μια δουλειά πολλών χρόνων, και το γεγονός της καλής δουλειάς που κάναμε και το ότι πραγματικά δεχτήκαμε τα εύσημα όχι μόνο από τους συναδέλφους που ήταν εκεί, τα εύσημα από το ECDC, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, μας έδωσε και μια συνέχεια. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η επιβράβευση και η απόδειξη, ίσως αν θέλετε, της καλής δουλειάς που κάναμε. Δηλαδή συνεχίζουμε μετά από αυτή την επιτυχία να είμαστε με την ευλογία του ECDC και πάλι το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, κέντρο εκπαίδευσης, και μάλιστα βάζουμε και ένα λιθαράκι παραπάνω. Ανεβάζουμε επίπεδο. Θα τους εκπαιδεύσουμε και σε πιο ειδικές εξετάσεις, γιατί η πανδημία είναι δυστυχώς ακόμα εδώ, ο ιός αλλάζει συνεχώς πρόσωπα, άρα λοιπόν θα πρέπει τα κέντρα αναφοράς να μάθουν ακριβώς να μπορέσουν να προβλέψουν ή να αναγνωρίσουν, αν θέλετε, τι καινούριο στέλεχος θα προκύψει. Και πάλι εδώ η Ελλάδα θα πρωτοστατήσει και πάλι θα συνεχίσουμε και σε αυτό το κομμάτι να είμαστε εμείς οι εκπαιδευτές της Ευρώπης. Τώρα με προκαλείτε. Ό,τι θέλετε. Τι μετάλλαξη έχετε δει να έρχεται στην Ελλάδα? Ο Κένταυρος λένε ότι θα έρθει όπου να είναι. Βλέπετε εσείς και κάτι άλλο? Νομίζω ότι όποιος πει ότι βλέπει κάτι παραπάνω θα είναι λιγάκι ίσως αεροβατή. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε τι επικρατεί και όντως ο Κένταυρος φαίνεται ότι είναι μια μετάλλαξη με πολύ μεγάλη δυναμική. Γιατί έχει, τι εννοούμε, δυναμική στον κορονοϊό? Ουσιαστικά είναι η δυνατότητα, η ευκολία μετάδοσής του. Άρα λοιπόν όταν αλλάζει με τέτοιο τρόπο, που αλλάζει με τέτοιο τρόπο γιατί αυτό το συμφέρει να κάνει, το συμφέρει να μπορέσει να μεταδοθεί πολύ πιο εύκολα για να επιβιώσει. Άρα λοιπόν ο Κένταυρος φαίνεται ότι δυστυχώς έχει μια τέτοια δυναμική πιο αυξημένη, μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Ευτυχώς όμως από την άλλη μεριά όλες οι παραλλαγές και όλες οι μεταλλάξεις πάλι γίνονται προκειμένου να επιβιώσει ο ιός. Ο ιός θέλει να κάνει ό,τι τον βολεύει. Άρα λοιπόν εύκολη μετάδοση από τη μια μεριά, και από την άλλη δεν θέλει να σκοτώσει και το σπίτι του, έτσι. Δεν θέλει να σκοτώσει και το κύτταρο μέσα στο οποίο επιβιώνει. Γι' αυτό και βλέπουμε νέα στελέχη να μεταδίδονται πιο εύκολα, με πιο χαμηλή όμως παδογονικότητα από την άλλη μεριά. Άρα λοιπόν εύκολα θα μας μολύνουν, αλλά ευτυχώς δύσκολα θα μας σκοτώσουν. Και αυτό είναι και η ιστορία των πανδημιών. Η ιστορία των πανδημιών μας λέει αυτό το πράγμα, ότι οι ιοί αναπνευστικοί κυρίως σιγά σιγά εξελίσσονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταδοθούν πιο εύκολα, και από την άλλη ταυτόχρονα εξασθενούν και σιγά σιγά μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με αυτούς. Θα έλεγε κάποιος, εδώ και ένα μήνα, και τουλάχιστον ένα μήνα βασικά, έχει εμφανιστεί ο Κένταυρος. Αφού έχουμε τόσους τουρίστες, τέτοιο πάρε δώσε με πτήσεις, με διάφορα άλλα μέσα στη χώρα μας, γιατί δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Κένταυρος και τον περιμένουμε το Σεπτέμβρη? Με βάση αυτά που έχουμε ακούσει, απλοί πολίτες, θα έπρεπε ήδη να είναι εδώ. Άρα κάτι μας κρύβεται? Όχι, τίποτα, δεν σας κρύβω, σας το υπόσχομαι. Γιατί πλέον η εμφάνιση ενός νέου στελέχους δεν αποτελεί και την σούπερ είδηση όπως γινόταν ίσως στις προηγούμενες παραλλαγές του ιού. Νομίζω ότι έχουμε συνηθίσει όλοι μας και το περιμένουμε. Δεν είναι κάτι εξωφρενικά περίεργο αυτό το οποίο θα συμβεί. Να μην ξεχνάμε βέβαια αυτό το οποίο ρωτήσατε και συζητάμε, ότι ήδη αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Ω4 και Ω5 που κυκλοφορούν,
που είναι παραλλαγές με πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Άρα λοιπόν δεν σημαίνει ότι θα έρθει όπως συνέβη από τη Δέλτα στην Όμικρον. Κάνω και μία παρένθεση εδώ. Θυμάμαι ότι παραμονές των Χριστουγέννων βλέπαμε τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΗ και ήταν περίπου 7.000 κρούσματα εκείνη τη μέρα. Μία εβδομάδα μετά, παραμονή πρωτοχρονιάς, 31 Δωδεκάτου του 2021, και πάλι στην αναφορά του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ήταν σχεδόν 50.000. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα περάσαμε από τη Δέλτα στην Όμικρον και είχαμε αυτή την εξωφρενικά διαφορετική εικόνα της επιδημιολογικής πορείας στη χώρα μας. Αυτό δεν συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή, δεν θα έρθει ο κένταυρος ξαφνικά και θα σαρώσει τα πάντα όπως έγινε από τη Δέλτα στην Όμικρον, γιατί ήδη κυκλοφορεί ιός με πολύ υψηλή μεταδοτικότητα. Άρα λοιπόν θα έρθει το επόμενο διάστημα, αλλά θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα δούμε δεν θα είναι αυτή η τραγική αλλαγή που είδαμε από τη Δέλτα μετάλλαξη προς την παραλλαγή Όμικρον. Ας το ευχηθούμε όλοι αυτό. Βέβαια, τώρα ακούς κένταυρος. Και φοβάσαι, μόνο και που το ακούς. Μετά τον κένταυρο τι μπορεί να έρθει? Νομίζω ότι γενικά η ελληνική μυθολογία, το ελληνικό αλφάβητο έχει την πρωτοκαθεδρία και στο κομμάτι αυτό. Περάσαμε από τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, γιατί πηγαίναμε με τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα σε ονόματα έτσι της μυθολογίας, της ιστορίας, που δεν γνωρίζω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Πραγματικά ακούγεται και τα βαρύδου, που μου θυμίζει λίγο και τα μετεωρολογικά φαινόμενα με τις καταιγίδες που δίνουμε αυτά τα περίεργα έτσι ονόματα κάθε φορά στα καιρικά φαινόμενα που έχουμε. Αλλά πραγματικά, όπως σας είπα και στην αρχή, όποιος αυτή τη στιγμή πει ότι το επόμενο πρόσωπο, το επόμενο βήμα το οποίο θα ακολουθήσει ο SARS-CoV-2, ο κορονοϊός, είναι αυτό, νομίζω θα πέσει έξω σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ο ιός θα αλλάξει, θα συνεχίσει να αλλάζει. Αυτό το ξέραμε από την πρώτη μέρα που ανιχνεύτηκε αυτός ο κορονοϊός. Η οικογένεια των κορονοϊών περιλαμβάνει ιούς που στη φύση τους, στο γενετικό τους υλικό, στο RNA τους, έχουν αυτές τις αλλαγές. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Είτε λέγεται κένταυρος, είτε λέγεται κάπως αλλιώς, είτε ωμέγα, είτε έψιλον, είτε δέλτα. Νομίζω ότι ο ιός θα αλλάζει. Το ευτυχές γεγονός είναι ότι πλέον το γνωρίζουμε αρκετά καλά και συνεχώς έχουμε ολοένα και περισσότερα όπλα στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Είτε αυτό λέγεται νέο εμβόλιο, παλιά εμβόλια, φάρμακα πλέον, μιλάμε για τα αντιϊκά τα οποία είναι αρκετά αποτελεσματικά, υψηλά ποσοστά νοσίας, έχουμε σχεδόν όλοι μολυνθεί και νοσήσει. Οπότε όλα αυτά μαζί, παρόλο που περιμένουμε καινούργια κύματα να έρθουν, νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ασπίδα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε κύμα, οποιοδήποτε νούμερο κύμα έρθει από εδώ και πέρα στη χώρα μας. Μακάρι. Για την ιστορία, τον κένταυρο τον ονόμασε έτσι, τον ιό το συγκεκριμένο, ένας χρήστης του Twitter και κάπως πήρε το δρόμο του μετά και έγινε γνωστή συγκεκριμένη μετάλλαξη με αυτόν τον τρόπο. Θέλω λίγο να σταθούμε στην πιο δύσκολη στιγμή σας μέσα στο εργαστήριο. Την πιο δύσκολη στιγμή μου μέσα στο εργαστήριο. Δεν μπορώ να μην συνδέσω την πιο δύσκολη στιγμή μου μέσα στο εργαστήριο με την περίοδο της πανδημίας. Νομίζω ότι οι πιο δύσκολες στιγμές, και θα σας μεταφέρω κάποιες από αυτές, σίγουρα ήταν τόσο έντονη αυτή η περίοδος που σίγουρα έχει ξεχάψει οτιδήποτε δύσκολο είχαμε περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάμαι αρκετές δύσκολες στιγμές. Μια από αυτή ήταν μια περίοδος που δεν είχαμε αντιδραστήρια. Στην πρώτη περίοδο του κορονοϊού, στο πρώτο κύμα, όταν ακόμα οι εταιρείες δεν ήταν αρκετά έτοιμες για να παράξουν σε πολύ μεγάλο αριθμό, πολύ μεγάλο αριθμό αντιδραστηρίων, είχαμε μια τρομερή έλλειψη. Ήμασταν δηλαδή, και συγγνώμη για τη διακοπή, γυμνοί και ξυπόλυτοι στα αγκάθια. Ήμασταν ακριβώς όπως το λέτε, δεν θέλω να το πω εγώ, αλλά ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε. Όλα τα εργαστήρια, δεν ήταν μόνο το δικό μας, όλα τα εργαστήρια δεχόμασταν έναν τεράστιο αριθμό δειγμάτων πραγματικά και έπρεπε να βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε αξιόπιστα να ανιχνεύσουμε, να βάλουμε τη διάγνωση σε όλα αυτά τα δείγματα. Ήταν αρκετά δύσκολα. Θυμάμαι πολλά βράδια που, όπως σας είπα, ξημερωνόμασταν στο εργαστήριο. Φεύγαμε 3 και 4 η ώρα το βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ. Πολλές φορές μας κλειδώνανε μέσα στο εργαστήριο κατά λάθος οι φύλακες και δεν μπορούσαμε να βγούμε τα βράδια. Και 7 η ώρα το πρωί έπρεπε πάλι να είμαστε εκεί.
Αλλά και σας λέω ότι και η πρώτη περίοδος ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Η περίοδος αυτή που ακόμα δεν είχαμε ανοιχνεύσει το πρώτο θετικό περιστατικό. Εκεί ήταν δύσκολο γιατί είχαμε κάποιες αντιδράσεις στα χέρια μας, είχαμε κάποια αντιδραστήρια στα χέρια μας, κάποια πρωτόκολλα, όχι όμως τόσο καλά δοκιμασμένα. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη συνεργασία και με εργαστήρια του εξωτερικού και του εσωτερικού και μία, θα έλεγαν, ασφάλεια για το εάν αυτό το οποίο θα δούμε τελικά είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι το σωστό, είναι ο κορονοϊός. Υπήρξε μια στιγμή που λυγίσατε βλέποντας έχουμε την όμικρον, έχουμε τη δέλτα, την έψιλον και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έχει βγει. Υπήρξε στιγμή εκεί που λυγίσατε όταν είδατε ότι έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας και ότι τώρα έχει έρθει αυτό και στην Ελλάδα. Υπήρχαν αρκετές φορές με την συνάδελφό μου, τη Μαρία, που μέσα στο εργαστήριο ήμασταν στα όρια μας και δεν ξέραμε, και χωρίς να ακουστεί πραγματικά υπερβολικό αυτό, αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορείς να λυγίσεις, γιατί νομίζω ότι τα γεγονότα σε ξεπερνούν. Είναι τόσο μεγάλη η πίεση και η δουλειά και αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις, που δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς ότι πρέπει να λυγίσω ή ότι δεν αντέχω άλλο. Το λες και συνεχίζεις. Και ειδικά το πρώτο διάστημα που ήταν πολύ λίγα τα εργαστήρια και πάρα πολλά τα δείγματα. Θυμάμαι το πρώτο καλοκαίρι, την πρώτη περίοδο που θα δεχτούμε, το πρώτο καλοκαίρι που δεχτήκαμε τουρίστες, μας ερχόταν από τον Προμαχώνα περίπου 4.000 δείγματα τη μέρα. Και αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να δώσουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι συσσωρευόταν στα σύνορα από τη μία μεριά στις ουρές και περιμένανε για το αν θα μπορέσουν να μπουν ή όχι στην χώρα μας, και από την άλλη μεριά να δώσουμε στον ΕΟΔΗ και στο Υπουργείο Υγείας ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα για το αν θα πρέπει κάποια χώρα να αποκλειστεί. Και αν θυμάστε, είχε αποκλειστεί η Ρουμανία τότε, γιατί ακριβώς είχαμε ανοιχνεύσει πολλά θετικά περιστατικά να έρχονται από εκεί. Πολλές εικόνες τώρα που έρχονται στο μυαλό που συζητάμε. Πολλά βράδια, πολλές μέρες, αλλά πραγματικά δεν προλαβαίνεις να λυγίσεις. Δεν ξέρω και αναρωτιέμαι τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια, γιατί κάποιο μετατραυματικό σοκ, στρες από όλη αυτή την ιστορία σίγουρα θα μας βγει, σίγουρα θα μου βγει. Δηλαδή περιμένω κάτι να συμβεί, δεν ξέρω τι θα είναι. Ελπίζω να μην γίνει κάτι που θα σας το πυροδοτήσει. Με πολύ αγάπη το λέω αυτό, γιατί όντως έχετε δώσει όλοι πολύ μεγάλο αγώνα οι επιστήμονες και σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπάμε στα του εργαστηρίου. Διάβασα ότι είστε το μοναδικό εργαστήριο στη χώρα μας και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη, όπου λέει κάνετε απομόνωση των ιών της γρήπης σε εμβριοφόρα αυγά όρνηθας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είναι μια πολύ 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 ιδιαίτερη διαδικασία. Και γιατί γίνεται αυτό? Είναι τα αυγά, τα οποία όμως θα πρέπει να είναι γονιμοποιημένα. Ξέρετε, πολλές φορές ρωτάω στους φοιτητές μου όταν κάνουν αυτό το μάθημα, το περιβόητο μάθημα των αυγών και για τη γρήπη, τους ρωτάω, η κότα κάνει αυγά από μόνη της ή πρέπει πρώτα να έχει έναν κόκορα στο κοτέτσι για να κάνει αυγά? Και πολλά παιδιά με κοιτάνε έτσι περίεργα. Γιατί η κότα κάνει αυγά ανεξέλεγκτα, είναι τα οάρια της. Εμείς όμως στο εργαστήριο δεν θέλουμε αυτά τα αυγά της κότας. Εμείς θέλουμε τα αυγά τα οποία είναι γονιμοποιημένα, στα οποία έχει προηγηθεί η συνεργασία της κότας με τον κόκορα. Άρα λοιπόν αυτά τα αυγά, τα εμβριοφόρα αυγά, σε αυτά, όσο και αν ακούγεται περίεργο, βασίζεται το εμβόλιο της γρήπης. Τα εκατομμύρια εμβόλια τα οποία παράγονται ετησίως και με τα οποία εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο, όλος ο κόσμος παγκοσμίως, βασίζονται ακριβώς σε ιούς γρήπης που έχουν απομονωθεί σε αυτά τα εμβριοφόρα αυγά. Αυτή η διαδικασία γίνεται κάθε χρόνο σε όλα τα κέντρα αναφοράς. Στη χώρα μας γίνεται μόνο στο δικό μας εργαστήριο, σε ελάχιστα εργαστήρια σε όλη την Ευρώπη, είναι απαραίτητη προκειμένου να παραχθεί το εμβόλιο. Ο ιός ουσιαστικά ζωντανεύει μέσα στο κύτταρο, μέσα στο αυγό. Θέλουμε να το ζωντανέψουμε βάζοντας τον μέσα στο εμβριοφόρο αυγό της όρνηθας. Το ζωντανεύουμε λοιπόν, τον απομονώνουμε, τον εξετάζουμε, βλέπουμε τι ιός γρήπης είναι και με βάση αυτόν τον ιό στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των στελεχών που θα συμπεριληφθούν στο εμβόλιο του επόμενου χειμώνα. Και μια δουλειά η οποία θα πρέπει να γίνει πολύ πολύ νωρίς,
προκειμένου να παραχθούν τα εκατομμύρια εμβόλια γρήπης. Είναι πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία. Οι φοιτητές πραγματικά εντυπωσιάζονται κάθε φορά όταν τους περιγράφουμε και όταν τους δείχνουμε αυτήν εδώ τη δουλειά. Και είναι κάτι το οποίο το διδάξαμε και στους συναδέλφους που ήρθαν από τα κέντρα αναφοράς της Ευρώπης, γιατί όπως σας είπα, ελάχιστα ασχολούνται και δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Δύο πράγματα. Τα κοτοπουλάκια γεννιούνται, αν ναι, σε τι κατάσταση, και πώς γίνεται να βγάζετε εμβόλιο μέσα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή προβλέπετε τον ιό της γρήπης που θα μας έρθει και έτσι πάμε και κάνουμε το εμβόλιο? Ακριβώς, για να μπορέσουμε να προβλέψουμε το εμβόλιο, γιατί η σύνθεση του εμβολίου και η απόφαση για τη σύνθεση του εμβολίου της γρήπης γίνεται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο, δηλαδή το Φεβρουάριο του 2022, έχει αποφασιστεί με τι εμβόλιο θα εμβολιαστούμε τον επόμενο χειμώνα, τον χειμώνα του 2023. Αυτό λοιπόν το εμβόλιο για να παραχθεί θα πρέπει να βασιστεί σε κάποια στελέχη. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, θα έλεγα, κάποιοι πρότυποι ιοί προκειμένου να γίνει μεγάλη παραγωγή. Οι πρότυποι αυτοί ιοί, έτσι είναι η τεχνολογία παραγωγής του εμβολίου, είναι ιοί που έχουν απομονωθεί σε εμβριοφόρα αυγά όρνηθας. Άρα λοιπόν εμείς βάζουμε τα δείγματα του χειμώνα, εμβολιάζουμε, τα βάζουμε μέσα στα εμβριοφόρα αυγά, στο έμβριο της κότας, τα εποάζουμε 2-24 ώρα και στη συνέχεια, ρουφώντας το αμνιακό υγρό, στο οποίο έχει εκεί, θα έλεγα, φύγει ο ιός, αφού έχουμε μολύνει το έμβριο, ρουφώντας λοιπόν το αμνιακό υγρό, με ειδικές τεχνικές, βλέπουμε τον ιό της γρήπης, τον ανιχνεύουμε και βλέπουμε και τι είδος γρήπης έχουμε. Άρα λοιπόν, βασιζόμενοι σε αυτά τα είδη της γρήπης που απομονώνονται στα αυγά, σε αυτά εδώ ακριβώς βασίζεται και το εμβόλιο το οποίο θα παραχθεί τον επόμενο χειμώνα. Ίσως έχετε ακούσει πολλές φορές. Ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό και μια πολύ παλιά μέθοδος. Δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια. Είναι μια μέθοδος η οποία γίνεται στα εργαστήρια εδώ και δεκάδες χρόνια, πριν ακόμα βγουν οι μοριακές μέθοδοι και οι PCR. Και ίσως έχετε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι αν είσαι αλλεργικός στα αυγά, δεν θα πρέπει να κάνεις το εμβόλιο της ρήπης. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Επειδή οι ιοί έχουν βάση ως παραγωγής το αυγό, πολλές φορές υπάρχουν κάποια συστατικά του εκεί. Άρα λοιπόν κάποιος που είναι αλλεργικός στα αυγά, όσο και να ακούγεται περίεργο και έχει τώρα βάση, δεν κάνει το εμβόλιο της ρήπης. Εντυπωσιακό, θα ξαναπώ. Κρίμα τα κοτοπουλάκια τα καημένα, τα οποία δεν θα δουν το φως του ήλιου και της ζωής. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά στην ιατρική και γενικά στην επιστήμη έχουμε δύο βάρη ζυγαριά. Κάποια στιγμή ζυγίζουμε τα πράγματα. Αυτό το λέω και στους φοιτητές, γιατί πολλές φορές ακούγονται κάποια παράπονα σχετικά με τα κοτοπουλάκια, όπως είπατε, που δεν θα επιβιώσουν, γιατί δεν επιβιώνουν. Αλλά από την άλλη μεριά, σκεφτόμαστε και το όφελος της διαδικασίας αυτής, που είναι το να σωθούν ίσως εκατοντάδες χιλιάδες ζωές, πολύ περισσότερες σε ολόκληρο τον κόσμο, από το εμβόλιο της γρήπης το οποίο θα κάνουμε τον επόμενο χειμώνα. Η οποία γρήπη που θα μας χτυπήσει φέτος το χειμώνα, πώς την είδατε μέσα στο εργαστήριο από αυτή τη διαδικασία, τι να περιμένουμε? Τη γρήπη είναι αλήθεια ότι την ξεχάσαμε, την εξαφάνισε πραγματικά, κυριολεκτικά, ο ιός, ο κορονοϊός, την πρώτη περίοδο. Διάβαζα έτσι για μια ομιλία που έχω να κάνω το επόμενο διάστημα για την γρήπη. Είχαμε μια μείωσή της κατά 99,4% σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πραγματικά εξαφανίστηκε η γρήπη, η οποία δειλά-δειλά εμφανίστηκε τον προηγούμενο χειμώνα, την είδαμε να εμφανίζεται. Η αλήθεια είναι ότι την περιμέναμε να εμφανιστεί ίσως και σε πιο υψηλά ποσοστά, αλλά βλέπετε λίγο το γεγονός ότι δεν κυκλοφορούσαμε πολύ. Η μάσκα, η οποία βοήθησε πολύ στο να μην έχουμε διασπορά των αναπνευστικών ιών και των παθογόνων γενικότερα. Άρα λοιπόν όλα αυτά βοηθήσανε πολύ στο να χαθεί η γρήπη και να εξαφανιστεί. Φέτος όμως την περιμένουμε. Νομίζω ότι ο ιός, ο πρωταγωνιστής ιός του χειμώνα, που ήταν πάντοτε η γρήπη, θα είναι και πάλι εδώ. Και είμαστε έτοιμοι στο εργαστήριο να μπορέσουμε να επιτηρήσουμε και να ανιχνεύσουμε πάλι και να μαντέψουμε συσταγωγικά, όπως σας περιέγραψα και προηγουμένως, το τι ιός είναι αυτός που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χειμώνα. Πόσο δύσκολο ήταν, κυρία Γκιούλα, για εσάς ως γυναίκα να φτάσετε τόσο ψηλά? Τώρα, κοιτώντας τα έτσι από μακριά, μου φαίνεται εύκολο, αλλά αν σταθώ λίγο στα χρόνια τα πρώτα και στα επόμενα, είναι δύσκολο. Η ιατρική γενικά είναι μια ιδιαίτερη επιστήμη, μια ιδιαίτερη δουλειά που απαιτεί πολλές θυσίες.
Θα πρέπει εδώ να σας πω ότι έχω και τρία αγόρια, τρεις γιους, που σε συνδυασμό με τη δουλειά καμιά φορά το puzzle δεν μου έβγαινε. Ένα μυστικό, αν μπορώ να το πω μυστικό αυτό έτσι και της καθημερινότητάς μου, είναι η πολύ πολύ καλή οργάνωση. Σε σημείο θα έλεγα ψυχαναγκαστικό, αν μπορώ να περιγράψω τον εαυτό μου. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο της ημέρας, που πολλές φορές πρέπει να τηρηθεί με ευλάβεια σε όλα τα πεδία της καθημερινότητάς μου, προκειμένου να μπορέσει να βγει η μέρα. Πολύ δουλειά, πολύ διάβασμα. Η ιατρική απαιτεί πολύ διάβασμα. Θα πρέπει να αγαπάει κάποιος το διάβασμα για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά αυτή. Διάβασμα που δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει κάποιος να το αγαπάει αυτό το κομμάτι. Γιατί μαθαίνεις κάτι το οποίο στη συνέχεια βγαίνει κάτι καινούριο. Συνεχώς τα πράγματα τρέχουν. Ειδικά τα τελευταία χρόνια τρέχουν λιγιώδεις ρυθμούς. Άρα λοιπόν θα έλεγα αγάπη, πολύ καλή οργάνωση, θα το επαναλάβω. Και πίστη σε αυτό, και ξέρετε, μετά όταν βλέπεις ότι επιβραβεύεται αυτό το οποίο κάνεις, συνεχίζεις και δεν ξέρω που τελειώνει όλο αυτό. Μιλήσατε για θυσίες. Τι θυσίες χρειάστηκε να κάνετε? Πάρα πολλές ώρες διάβασμα. Πάρα πολλές ώρες διάβασμα, που αυτό σημαίνει ότι κάποιες, θα έλεγα, έτσι, πιο ευχάριστες πλευρές της καθημερινότητας θα έπρεπε να πάνε πιο πίσω ή να μην γίνουν καθόλου. Αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολλά καλοκαίρια τώρα, χειμώνες με τη γρήπη, που θα έπρεπε να χαθούν διακοπές, Σαββατοκύριακα, τριήμερα, κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει το τελευταίο διάστημα. Αυτά είναι πραγματικά θυσίες, αλλά χωρίς να θέλω έτσι να ακουστώ ρομαντική ή να είναι κλισέ αυτό που θα πω, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν το έχω μετανιώσει στο ελάχιστο, αν και σίγουρα δεχόμαστε και όλοι, και εγώ ίδια δέχομαι παράπονα και από τα στενά μέλη της οικογένειάς μου και από φίλους, αλλά έτσι είναι η δουλειά μας, έτσι είναι η δουλειά μας. Σε έναν νέο φοιτητή τι θα του λέγατε, αν ήθελε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και πολύ διάβασμα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, και πολύ πίεση και ενδεχομένως και τύψεις μπορεί να συνοδεύουν το ρόλο σας. Ναι, τύψεις, ναι. Είναι κάτι το οποίο θα έλεγα πολλές φορές, ειδικά την περίοδο του κορονοϊού, ήταν καθημερινές. Ειδικά όταν πάρα πολλές μέρες είχα να δω τα παιδιά μου για μέρες, πραγματικά. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μάθει κάποιος να το διαχειρίζεται. Σε ένα λοιπόν φοιτητή θα του έλεγα ότι, θα το επαναλάβω, θα πρέπει να αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Βέβαια, στην αρχή δεν ξέρεις τι κάνεις όταν μπαίνεις στο πρώτο έτος. Δεν ξέρεις αν το αγαπάς. Στην πορεία έρχεται αυτό. Πολύ επιμονή, αλλά νομίζω ότι η ιατρική είναι κάτι που στο τέλος σε επιβραβεύει. Είχα μια παλιά μου καθηγήτρια που τη θαύμαζα πάρα πολύ, καθηγήτρια παιδιατρικής, η οποία μας έλεγε το εξής. Να ξέρετε, και μάλιστα απευθυνόταν σε εμάς τις γυναίκες, ότι υπάρχουν τρία φύλλα, μας έλεγε. Είναι οι γυναίκες, είναι οι άντρες, είναι και οι γυναίκες γιατροί. Και τότε δεν το καταλάβαινα, αλλά πραγματικά έχει δίκιο, γιατί συνεχώς στο χώρο μας, στην επιστήμη μας, στην ιατρική, τίποτα δεν είναι στατικό. Δεν είναι απλά οι πολλές ώρες δουλειάς, που τις έχουν και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα, ίσως και περισσότερες ώρες δουλειάς σε άλλα επαγγέλματα και σε πολύ καταξιωμένα πεδία, πολλές γυναίκες δουλεύουν ατελείωτες ώρες. Αλλά είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που έχει το επάγγελμά μας, να μην σταματάει ποτέ, να τρέχουν συνεχώς τα δεδομένα, κάτι το οποίο είναι πραγματικά μαγικό αλλά και κουραστικό ταυτόχρονα. Έχει και μαγεία και κούραση. Και τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό το τρίτο φύλλο. Το ένιωσα ειδικά αυτά τα 2-2,5 χρόνια της πανδημίας πάρα πολύ καλά. Και για να κλείσουμε, πώς θα είναι η ζωή μας τα επόμενα χρόνια με τον κορονοϊό? Θα τελειώσουμε επιτέλους με αυτή την κατάσταση? Νομίζω ότι είμαστε λίγο καλύτερα. Εγώ θα ήθελα να κλείσω λίγο αισιόδοξα και λίγο διαφορετικά. Θεωρώ ότι αυτή η πίεση που δεχτήκαμε σαν κοινωνία σε όλους τους τομείς και όλη αυτή η ιδιαίτερη δυσκολία, η πανδημία που ζήσαμε, νομίζω ότι μετά από κάποια χρόνια, γιατί ακόμα δεν έχουμε φύγει, θα φέρει και πάρα πολλά θετικά πράγματα. Και μάλιστα για να ξεφύγουμε λίγο και από την ιατρική, θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε πραγματικά αριστουργήματα και θαύματα στον χώρο της ποίησης, της λογοτεχνίας, της ζωγραφικής, στον χώρο της τέχνης γενικότερα. Το περιμένω αυτό να συμβεί
και δεν μπορεί να αφήσει έτσι χωρίς να επηρεάσει ανεπηρέαστους ανθρώπους, όχι γιατρούς αυτή τη φορά, ας μας αφήσουμε στην άκρη, αλλά καλλιτέχνες, ιδιοφυΐες, ανθρώπους που πραγματικά έχουν ταλέντο σε άλλους τομείς, δεν μπορεί να τους αφήσει ανεπηρέαστους και να μην μεγαλουργήσουν, να μην δούμε θαύματα σε όλους αυτούς τους χώρους που σας είπα τα επόμενα χρόνια. Ίσως όχι ακόμα, γιατί ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην πανδημία. Αλλά νομίζω ότι θέλω να κλείσουμε έτσι, γιατί είναι κάτι το οποίο το ονειρεύομαι και το περιμένω να συμβεί. Τα θαύματα δηλαδή στην τέχνη εξαιτίας ακριβώς της COVID-19 πανδημίας. Από εργαστήριο ήταν ο ιός? Να σας πω, δεν έχω μπει ποτέ σε αυτή την λογική. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Πάντως διάβαζα ότι τελικά σίγουρα είναι από την Κίνα και από την συγκεκριμένη πόλη, την πόλη Ουχάν. Ουχάν, ναι, ναι. Από την περιβόητη Ψαραγορά, από εκεί ξεκινήσανε όλα. Από την Ψαραγορά, την περιοχή αυτή, την τελευταία μέρα της δεκαετίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που δεν μας κρύψατε τίποτα, παρόλο που οι Κινέζες σίγουρα το κάνουν. Και εγώ ευχαριστώ. Και εμείς, να είστε καλά. Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε. Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.